Σας καλωσορίσω στην εκδήλωση Παύλα αφιέρωμα στον Μάη του 68 που διοργανώνεται από την κινηματογραφική λέσχη του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, το εργαστήριο πάνω στο φαντασιακό του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή και χαρά που είναι ανάμεσά μας ο Γάλλος πρόξενος στην Θεσσαλονίκη, ο κύριος Φιλίπ Ρε, ο οποίος θα απευθύνει έναν χαιρετισμό και θα μας δώσει την δική του εκδοχή για τον Μάη του 68. Στις 17 Μαΐου του 1968, η Επιτροπή Αγώνα από το κατηλημένο κτίριο του Εθνικού Θεάτρου Οντεόν τύπωσε μία προκήρυξη μοιράζοντάς στο λαό όλου του Παρισιού με τον τίτλο «Χωρίς πρόγραμμα». Παράθεμα. Δεν είμαστε ένα κίνημα ισμού. Δεν έχουμε ετικέτα και ούτε θέλουμε μία. Η λέξη κλειδί για μας είναι η λέξη επανάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν έχουμε σημαία. Η κόκκινη παντιέρα που κυματίζει στον θόλο από το Οντεόν δεν έχει καμία σχέση με τον κομμουνισμό. Είναι ένα σήμα εγρήγορσης, όπως και η μαύρη σημαία δεν είναι ένα αρχικό σύμβολο. Σημαίνει απλά και μόνο. Φτάνει πια. Όλα αυτά γιατί θέλουμε να δείξουμε στον καθένα την παρουσία μας και την θέλησή μας για δράση. Γιατί λέμε φτάνει πια στην παρούσα κοινωνία, στον μικροαστισμό της, και στις τυποτένιες συναλλαγές που επιτρέπουν την επιβίωσή της. Δεν έχουμε δόγμα, αλλά μία και μοναδική αρχή. Η κοινωνία πρέπει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι το αντίθετο. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος πρέπει να φτιάξει την κοινωνία. Οι μεταρρυθμίσεις, όσο σπουδαίες και αν φαίνονται, δεν αλλάζουν τίποτα στο βάθος του προβλήματος. Αυτό που χρειάζεται είναι μία ριζική αλλαγή. Το κίνημά μας έχει σκοπό να δημιουργήσει μια κατάσταση επαναστατική. Πρόκειται για την κατεδάφιση της παρούσας αρτιοσκληρωτικής, αποξενωτικής, απάνθρωπης κοινωνίας της αστικής κατανάλωσης και παραγωγής. Αφού σημειώσουν στη συνέχεια οι φοιτητές που έχουν καταλάβει το Οντεόν ότι μέσα από την καταστροφή γεννιέται η δημιουργία, καταλήγουν. Ας πούμε ότι η επανάσταση θα είναι διαρκής ή δεν θα υπάρχει καθόλου και η αφισβήτηση θα είναι διαρκής για τον ίδιο λόγο. Παράθεμα. Την ίδια εποχή, στα μέσα του Μάη του 1968, τα πανό στα κατελημένα κτίρια της νομικής των Παρισίων έγραφαν «Να απορρίψουμε την καταναλωτική κοινωνία των πολιτικών επιστημών, ας μην γίνουμε όλοι τεχνοκράτες, και της ιατρικής, ιατρική περίθαλψη σύμφωνα με τις ανάγκες όλου του λαού». Οπωσδήποτε, ανάμεσα στα πολιτικά γεγονότα που σημάδευσαν την ιστορία του Μάη του 20ου αιώνα, ο Μάης του 68 έχει μία ξεχωριστή θέση. Η σημασία του δεν εξαντλείται στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του Σαρλ ντε Γκολ ή τις τομές που επέφερε στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία. Ούτε συνιστά την εκδήλωση μιας κοσμοθεωρίας
στον στίβο της πολιτικής. Είναι πρώτα απ' όλα μια εξέγερση της νεολαίας ενάντια στον κομφορμισμό, τις ποικίλες κοινωνικές συμβάσεις που καταπνίγουν τον αυθορματισμό της και υπονομεύουν τα όνειρά της για τη ζωή. Παρά την σύγχυση και τις ιδεολογικές ακροβασίες, η νεολαία που ξεχύθηκε στους δρόμους του Παρισιού τον Μάη του 68, αναζητούσε την αυτοπραγμάτωσή της μέσα από ένα συλλογικό όνειρο για την αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων. Ο αριστερισμός της, στις διάφορες ακραίες του εκφάνσεις, είτε ως τροτσκισμός, είτε ως μαοϊσμός, είτε ακόμα ως καταστασιακός αναρχισμός, ήταν απλώς ο ιδεολογικός μανδύας κάτω από τον οποίο κρυβόταν κάτι πολύ βαθύτερο και ουσιαστικό. Ο πόθος της νιώτης για το ιδεώδες και η άρνηση του συμβιβασμού της με την πραγματικότητα των διακρίσεων μεταξύ των ανθρώπων και των ταξικών διαχωρισμών. Από αυτή την άποψη, ο Μάης του 68 επαναπροσδιορίζει το περιεχόμενο της ισότητος, της ελευθερίας και της αδελφοσύνης που προβάλλονται ως καταστατικές αρχές της νεωτερικότητας ήδη από την Επανάσταση του 1789. Με την αφθάδεια και το πνεύμα αντιλογίας του, μας υποχρεώνει να αναστοχαστούμε την πορεία του σύγχρονου πολιτισμού, όπου η λατρεία της δύναμης, ο επιδεικτικός πλούτος και η ατομοκρατία βαραίνουν καταθλιπτικά. 50 χρόνια μετά, ο γαλλικός Μάης μας αγγίζει σαν μια λεπτή άβρα δροσιάς. Τα συνθήματά του, όπως «απαγορεύεται το απαγορεύεται», «γίνε ρεαλιστής, ζήτα το αδύνατο» ή «η φαντασία στην εξουσία» αποτελούν έκφραση ενός ιδεαλισμού που τρέφεται από τις πιο δυνατές ρίζες της ανθρωπιστικής παράδοσης της Ευρώπης. Τον επιτάφιο του Θουκυδίδη, την πλατωνική πολιτεία και την επί του όρους ομιλία του Ιησού Χριστού. Ενός ιδεαλισμού που εγγράφεται στο γενετικό κώδικα των λαών της Γυραιάς Επίρου και υπαγορεύει τη στράτευσή τους στον αγώνα για την επιβολή της δικαιοσύνης ενάντια σε κάθε λογής ιδιωτελής συμφέροντα ή κοινωνικούς αποκλεισμούς. Ο απόϊχος από τις φωνές των διαδηλωτών στα Ηλίσια πεδία, το Καρτιέ Λατάν και τη Βαστήλη, δεν έχει σβηστεί ακόμα. Nous irons jusqu'au bout. Με αυτές τις σκέψεις που συνθέτουν το πλαίσιο προβληματισμού για τη σημερινή στρογγυλή τράπεζα, καλώ τον πρόξενο της Γαλλίας στην πόλη μας, τον κύριο Φιλίπ Ρέι, να απευθύνει ένα χαιρετισμό και να μας πει τη δική του άποψη για αυτό το γεγονός που σημάδεψε την εξέλιξη όλης της Ευρώπης. Monsieur le Consul, si vous voulez, ici ou là. Bonsoir à tous. D'abord, je suis très honoré de recevoir ces célèbres professeurs. Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι μια τιμή για μένα να σας υποδεχθώ απόψε εδώ και ιδίως τους καθηγητές που θα λάβουν το λόγο. Φιλοσόφ, σοσιολόγ, ιστοριάν, φιλόσοφος, θεολόγια. Θεολόγους, ιστορικούς, θεολόγους, καλλιτέχνες, κοινωνιολόγους. De retrouver mon ami le père Filiotis que j'ai rencontré à mon arrivée ici, donc c'était une rencontre très marquante qui m'a expliqué beaucoup de choses sur Merci, monsieur le consul. Thessalonique. Alors quelques mots, je veux bien vous dire quelques mots sur mai 68. Tout d'abord, le film que vous avez vu de Godard juste avant était en quelque sorte prémonitoire ou annonciateur. Il explique, alors qu'il a été tourné en 67, je crois, 66-67, il explique beaucoup de choses, en tout cas les ferments de ce mouvement.
κάποιες σκέψεις σχετικά με το Μάη του 68. Καταρχήν, έχει προβληθεί πριν από λίγο εδώ το φιλμ του Κοντάρ, το οποίο παρόλο που είχε βγει στο ένα χρόνο πριν το Μάη του 68, το 1967, βλέπουμε όμως ότι είναι ένας προάγγελος αυτών που θα επακολουθούσαν με το Μάη του 68. De la même façon que quelques mois avant les événements, ou plutôt quelques semaines, un grand éditorialiste très connu en France, qui était le directeur du journal Le Monde, Pierre Viançon-Ponté, avait fait une chronique qui s'appelait « Quand la France s'ennuie », et c'était le 15 mars 1968, donc deux mois avant les événements. Όπως λέει και πριν δύο μήνες πριν τα γεγονότα, το Μάρτιο του 1968, ο διευθυντής της γαλλικής καθημερινής εφημερίδας της Μοντ είχε κυκλοφορήσει ένα άρθρο με τον τίτλο «Quand la France s'ennuie», όταν η Γαλλία πλήττει. Alors, je ne vais pas vous lire l'article, mais simplement vous citer une phrase. Il disait à la fin de son article, qui expliquait que les Français s'ennuyaient malgré la prospérité, puisque nous étions dans une période économique très prospère, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de terrorisme, il n'y avait pas de problèmes sociaux particuliers. Il disait la chose suivante. Έλεγε λοιπόν, θα σας διαβάσω όλο το κείμενο, αλλά μόνο κάποιες γραμμές. Έλεγε λοιπόν ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τον λόγο για τον οποίο οι Γάλλοι έπληταν, ζώντας μέσα σε μια κοινωνία η οποία είχε μεγάλη ευημερία, ειδικά την εποχή εκείνη. Δεν υπήρχε η ανεργία, δεν υπήρχε η τρομοκρατία κτλ. Je cite, dans une petite France presque réduite à l'hexagone, qui n'est pas vraiment malheureuse ni vraiment prospère, l'ardeur et l'imagination sont aussi nécessaires que le bien-être et l'expansion. Σε μια μικρή Γαλλία, η οποία βέβαια θα το καταλάβει κανείς αυτό, σε απρέλ Αλγερία, exactement, il y avait plus d'empire. Il y avait plus l'empire, ακριβώς. Σε μια μικρή Γαλλία, λοιπόν, η οποία είχε μειωθεί στο εξάγωνο το σημερινό, που δεν είναι ούτε δυστυχισμένη, αλλά ούτε και πλήρως ευήμερη και ούτε πλήρως σε ειρήνη με τον κόσμο, η φαντασία είναι επίσης αναγκαία για την ευημερία των πολιτών της. À l'époque, moi, j'avais même pas 10 ans. Mais très vite, mai 68 est devenu, même dans les livres d'histoire, un marqueur historique. Un événement qui a marqué l'histoire de France, comme un petit peu avant, le Front populaire, la libération de Front populaire en 1936, 1945, mai 68, et après, peut-être, l'élection de François Mitterrand en 1980, j'en reparlerai tout à l'heure. Στην εποχή του Μάη του 68, λέει ο κ. Πρόξενος, εγώ ήμουν ούτε 10 χρονών, όμως αυτό το γεγονός με σημάδεψε, όπως ακριβώς και άλλα γεγονότα στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας μας σημάδεψαν και αναφέρθηκε στο Front Populaire, το μέτωπο το αντιστασιακό, έτσι και στο 1945, επίσης και πιο πριν στο 1936, ασφαλώς ο Μάης του 1968, αλλά ακόμα προσθέτει εδώ και την άνοδο του Μιτεράν στις αρχές της δεκαετίας του 80 στην εξουσία της Γαλλίας. Dans le public français, toutefois, la perception de mai 68 est assez confuse. Elle est un peu multiforme. Pour les uns, c'est une période culte, quasi mythique, pour les gens plutôt de gauche, et pour les autres, c'est un repoussoir, c'est un marqueur, mais dans le sens négatif du terme. Λέει η κληρονομιά του Μάη του 68 έχει ειδωθεί με έναν τρόπο που προκαλεί μια σύγχυση. Κυρίως οι άνθρωποι του αριστερού χώρου το βλέπουν το Μάη του 68 ως ένα μυθικό γεγονός, ως ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, ενώ υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που δεν θεωρούν σημαντικό αυτό το γεγονός. Même les journalistes ont du mal à qualifier cette période. Alors, pour schématiser un peu, je dirais que dans les journaux de droite, on parlait des événements de mai 68.
alors qu'à gauche on disait mai 68. Et le terme événement n'est pas anodin, parce que c'est celui que l'on employait pour la guerre d'Algérie. À droite, on disait les événements d'Algérie, alors que c'était vraiment une guerre, et à gauche, c'était la guerre d'Algérie. Donc il y avait cette césure gauche-droite que nous connaissons en France depuis longtemps. Βλέπουμε, λέει, ότι αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση που έχει τις ρίζες της στην αριστερά και στην δεξιά, οι δημοσιογράφοι του αριστερού χώρου μιλούσαν για το Μάη του 68, ενώ οι δημοσιογράφοι του δεξιού χώρου έκαναν λόγο για τα γεγονότα του 68, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο, όπως έκανε λόγο και για τα γεγονότα της Αλγερίας, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν την αξία του Μάη του 68, ενώ τον αριστερό χώρο ασφαλώς ήθελαν το αντίθετο. Il n'y avait évidemment pas de guerre en mai 68, et la description qu'en a faite le professeur est tout à fait exacte et pertinente, mais il y avait quand même une ambiance insurrectionnelle, et il y avait aussi une apparence un peu de guerre, puisque le président, qui était le général de Gaulle à l'époque, s'est échappé de Paris, est allé à Baden-Baden, en Allemagne, pour rejoindre un général qui était proche de lui. Donc pendant quelques jours, il y a eu un sentiment de basculement du pouvoir, donc qui était perçue comme assez dangereuse par beaucoup. Παρόλο που δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για πόλεμο, έτσι δεν ήταν πόλεμος, όπως εξήγησε και ο καθηγητής ο κύριος Μποζίνης, ήταν όμως ένα κλίμα καθαρά επαναστατικό που βιώνονταν εκείνη την περίοδο στο Παρίσι, σε σημείο που και ο ίδιος ο στρατηγός και πρόεδρος De Gaulle αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Παρίσι και να μετικήσει στην πόλη του Μπάντεν-Μπάντεν, στο μέλλον αδρυμό, στην Γερμανία, και από εκεί να συναντηθεί με τους υπεύθυνους της τάξης στο Παρίσι. Et pourtant, sur le plan politique et peut-être intellectuel aussi, il ne s'est pas passé grand-chose immédiatement après mai 68. Sur le plan politique, il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale, et l'année suivante, lors des élections présidentielles, et je crois que c'est un cas unique en France, les deux candidats qui étaient présents au deuxième tour étaient tous les deux de droite. Λέει ότι στο πολιτικό κομμάτι και στο διανοητικό κομμάτι, στο κομμάτι της διανόησης, τα αποτελέσματα δεν ήταν άμεσα ορατά. Είχαμε στο θέμα της πολιτικής τη διάλυση της Γαλλικής Βουλής και στη συνέχεια οι υποψήφοι που υπήρχαν, ούτως άλλως ήταν πάλι και οι δυο του δεξιού κόμματος. Les seules vraies conséquences immédiates et effectivement palpable pour les Français était dans le domaine économique et social. Οι άμεσες συνέπειες, μπορεί κανείς τις άμεσες συνέπειες να τις δει κανείς στον τομέα τον οικονομικό και τον κοινωνικό. Et c'est, je pense, ce qui a permis d'arrêter le mouvement et surtout de dissocier des étudiants et des idéalistes, les syndicalistes notamment. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο, επειδή οι διεκδικήσεις του από το συνδικαλισμό είχαν γίνει αποδεκτές, σταμάτησε και το κίνημα αυτό. Je pense que vous allez en parler au cours du débat. Il y a eu les fameux accords de Grenelle entre le gouvernement, les syndicats et le patronat qui ont accordé aux salariés une quatrième semaine de congés payés, une augmentation très importante du salaire minimum, une augmentation des salaires, la création de syndicats dans les entreprises. Donc ça, ce sont des avancées qui existent toujours, bien évidemment, et qui ont été tout à fait inattendues à l'époque. Θα υποθούν προφανώς και από τους ανθρώπους που θα συμμετέχουν στο πάνελ, αλλά έχετε ακούσει για τη συμφωνία Γκρενέλ, όπου η εξουσία με τους επαναστάτες αποφάσισαν σε κάποια σημαντικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με το οικονομικό και το κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή, δόθηκε στους εργαζομένους μία εβδομάδα παραπάνω διακοπών. Οι εβδομάδες των διακοπών γίναν τέσσερις συνολικά. Υπήρξε σημαντική αύξηση μισθολογική στους εργαζόμενους, ιδρύθηκαν περισσότερα συνδικάτα, τα οποία ούτως άλλως και από τότε υπάρχουν μέχρι σήμερα και λειτουργούν από τότε. Vous allez certainement parler également de la libération sexuelle, de la libération dans les arts et la culture qui était fondamentale. On a aussi une artiste qui va intervenir ce soir.
Et sur le plan d'éducation, évidemment aussi un bouleversement de l'autorité du professeur. Je dois dire, pour témoigner de mon cas personnel, 10 ans après, lorsque j'étais au lycée, proche de Nanterre d'ailleurs, qui était le lieu de naissance de mai 68, tous mes professeurs étaient de gauche, trotskistes, maoïstes, même pas communistes, parce que c'était déjà un peu trop conservateur, et c'était très répandu, en tout cas à l'endroit où j'habitais. Λοιπόν, προφανώς θα υποθούν επίσης από τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Αυτό που χαρακτηρίζει επίσης το Μάιο του 68 είναι η σεξουαλική απελευθέρωση, επίσης η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία στην τέχνη, η ελευθερία του πολιτισμού. Στο θέμα επίσης της παιδείας έχει ανατραπεί εντελώς η οτοριτέ, η αυθεντία του δασκάλου, η αυθεντία, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και του γονέα, μπορεί να πει κανείς. Ο ίδιος λέει, που πήγε στο σχολείο στην πόλη Ναντέρο, που ήταν επίσης το κέντρο των επιχειρήσεων των επαναστατών του Μάη του 68, και οι καθηγητές που είχε εκεί δεν ήταν καν του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά ανήκαν ακόμη, ας πούμε, στα πιο ακραία αριστερά κόμματα, τα μαοιστικά ή τα τροτσκιστικά. Mais j'ai survécu quand même. Όμως επιβίωσα. Dans le domaine religieux également, il y a eu un de grands bouleversements, vous allez en parler certainement, les frères de Thésée qui ont... En tout cas, se sont très étendus à l'époque. Και στο θρησκευτικό κομμάτι, ούτως ή άλλως, οι συνέπειες ήταν σημαντικές. Les prêtres ouvriers qui sont nés. Η κοινότητα του Τεζέ, οι χριστιανοί, το κίνημα των χριστιανών εργαζομένων. Mais je pense que dans la réalité, il faut attendre. Alors, il y a eu l'élection de Giscard d'Estaing, qui était quand même une figure jeune et moderne en 1974, qui était un pas en avant, mais il faut certainement attendre 1980, l'élection de François Mitterrand, pour voir, en tout cas dans l'imaginaire de ses électeurs, voir un espoir de réalisation de ce qu'ils attendaient de mai 68. Et ça a été vrai dans beaucoup de domaines. Στη συνέχεια των γεγονότων αυτών έχουμε το έτος 1974, όπου εκλέγεται ο Ζισκάρ ντεστάν, ο οποίος είναι ένας μετριοπαθής ούτως άλλος πολιτικός, όμως αυτό που τα αιτήματα του Μάη του 68 θα τα δούμε κυρίως να υλοποιούνται περισσότερο με την άνοδο στην εξουσία του Μιτεράν το 1981, όπου εκεί έχουμε αυτή την εμφάνιση του imaginaire, του φαντασιακού στην εξουσία. Voilà, Mitterrand, c'est l'abolition de la peine de mort, les radios libres, une grande libération dans les arts et la culture, qui étaient des avancées évidemment très importantes et qui n'ont duré, en tout cas sur le plan économique, que 2 ans, puisque la réalité a rattrapé l'idéalisme qu'il y avait au moment de son élection. Με τον Μιτεράν, λοιπόν, έχουμε αρκετά προοδευτικά πράγματα, όπως είναι, για παράδειγμα, η κατάργηση της θανατικής πηγής, της θανατικής ποινής, η απελευθέρωση του τύπου, απελευθέρωση του ραδιοφώνου, έστω κι αν αυτά στη συνέχεια δεν πήρανε μια έκταση πολύ πιο ευρύτερη από ό,τι θα περίμενε κανείς. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que je retiens surtout, c'est cet éditorial de ce grand journaliste. Il n'y a pas que quand les gens ont faim qu'ils font des révolutions, mais aussi quand ils s'ennuient. Donc quand la France s'ennuie, c'était vraiment prémonitoire et annonciateur de ce grand mouvement. Το μήνυμα, λέει, αυτού του άρθρου στην εφημερίδα Mont, που είχε εκδοθεί από τον διευθυντή της Mont 2 μήνες πριν το Μάιο του 68, το Μάρτιο δηλαδή, το συμπέρασμα αυτό που βγαίνει είναι ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν μόνο επανάσταση όταν πεινούν, αλλά κάνουν επανάσταση επίσης όταν πλήττουν. Και αυτό είναι και το μήνυμα που βγαίνει από αυτό το κείμενο. Je vous remercie beaucoup. Bon débat. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρόξενο για τον χαιρετισμό και την ανάλυση των γεγονότων την οποία έκανε. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τους ομιλητές μας, τον καθηγητή κύριο Δελιβογιατζή,
τον καθηγητή κύριο Κοτσιόπουλο. Ο Πάτερ εξαιρείται για να, αν θέλετε, λίγο να... και την εικαστικό και υποψηφία διδάκτρα της ιστορίας, την κυρία Τσιάμι. Η φιλοσοφία, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συνιστά μία προσπάθεια να συνδεθεί η δεκτικότητα των εντυπώσεων με την αυθορμησία των ενιών. Το δεδομένο, δηλαδή, με αυτό που επεξεργάζεται η σκέψη. Και φυσικά, όλες οι εξεγέρσεις, όλες οι επαναστάσεις προλιένονται κατά ένα περίεργο τρόπο από φιγούρες ανθρώπων, μοναχικών κατά βάση, εκτός θεσμών που αναλαμβάνουν να παίξουν ένα ρόλο, ας πούμε, δημιουργού μιας θεωρίας ή μιας συγκροτημένης σκέψης που παίρνει τις διαστάσεις της θεωρίας. Ο Μάης του 68, αγαπητές και αγαπητοί μου, προλιάνθηκε από τα χρόνια της νεωτερικότητας και φυσικά ήρθε ως ένα αντιγύρισμα αδιαίρετα σε αυτό που προκάλεσε αυτό το θηριώδες φαινόμενο του ολοκληρωτισμού στις αρχές του αιώνα, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, και ήταν μία αντίδραση σε αυτό που επακολούθησε. Μόλον ότι ο κύριος Πρόξενος είπε, και βιβλιογραφικά αυτό μαρτυρείται, ουσιαστικά έπλεε μέσα σε πελάγι δυσθυμίας, μελαγχολίας και πλήξης. Δηλαδή, αν επισκεπτόταν κανείς τη Γαλλία, ας πούμε, του Γκαστόν Μπασλάρ ή του Μωρίς Μερλοπούντι ή του Ζαν Υπολίτ, μάλιστα στην παρισινή της εκδοχή, θα έλεγε πως βρίσκεται σε μία εποχή και σε μία χώρα του παραδείσου, όπου όλα ήταν ή τελούσαν υπό ένα σχήμα καλής έως γόνιμης και δημιουργικής εφαρμογής. Πώς είναι η κατάσταση της φιλοσοφίας στη Γαλλία πριν από την εμφάνιση αυτών των, έλεγα, δαιμόνων της σκέψης, démon de la pensée, όπως είναι ο Μισελ Φούκο, ο Ζακ Ντερίντα, ο Ζαν Φρανσουά Λιωτάρ, ο Ζιλ Ντελεζ, ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Η κατάσταση διεπόταν από το δίπολο Μπέρξον και Μπρόνσβικ. Προσέξτε, όχι Ζακ Μπρόνσβικ, αλλά Λεόν Μπρόνσβικ. Ο υπαρξιστικός ή υπαρξιακός, καλύτερα,
βιταλισμός από τη μια μεριά και ο ενοιολογικός φορμαλισμός από την άλλη μεριά. Δύο κορυφαία βιβλία από την άποψη αυτή, «La pensée et le mouvement» του Henri Bergson και «Les étapes de la pensée mathématique» του Λέον Μπρονσβίκ. «Η σκέψη και το κινούν» θα μετέφραζα, και όχι το κινούμενο όπως η Λυσιωδός μεταφράζεται στα ελληνικά, και στάδια της μαθηματικής σκέψης, δηλαδή εδώ η φιλοσοφία παίρνει ένα χαρακτήρα πλατωνικό, χωρίς το όνομα δεν μπορεί να πραγματοθεί, χωρίς να αναχθεί σε μετρήσεις, σε έννοιες, σε κατηγορίες και σε επιχειρήματα νοητικού τύπου, πιο κοντά δηλαδή σε έναν αποπνευματωμένο Πλάτωνα ή σε έναν σοκρατικό Αριστοτέλη, ο οποίος ενοιολογεί κατά το πρότυπο του Σοκράτη. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ με αυτό το ενοιολόγημα της deconstruction από τη μια μεριά και της απουσίας υποκειμένου από την άλλη μεριά. Ξέρω ότι ο χρόνος μου όλο και περισσότερο είναι απειλητικός προς την κατεύθυνση του να αναπτύξω τα πράγματα, αλλά και μόνο οι λέξεις αποδόμηση, υποκείμενο, συνείδηση είναι κεντρικές για να κατανοήσουμε τη διαφορά ταυτόχρονα σε σχέση προς ό,τι διαλαμβάνεται στις αρχές του αιώνα, αλλά και πόσο οικία σε έναν αρχαιοελληνικό τρόπο σκέψης είναι τα πράγματα. Και αυτό, αγαπητέ Κωνσταντίνε, δεν υπογραμμίζεται. Δεν υπογραμμίζεται. Και το λέω και να το ακούσει ο κύριος Πρόξενος, ότι η φιλοσοφία αυτών των δαιμόνων, που ανέφερα, δεν τους ξανααναφέρω, είναι πάρα πολύ κοντά στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Και είναι επίσης περίεργο ότι όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι της αριστεράς, οι περισσότεροι μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, εμπνέονται και συνομιλούν μονίμως με αυτά τα δύο ιερά τέρατα της φιλοσοφίας, που είναι ο Νίτσε και ο Χάιντεγκερ, τέρατα που με τη σειρά τους συνομιλούν με ό,τι μεγαλειοδέστερο κατέθεσε η ανθρωπότητα από τον Ηράκλειτο μέχρι τους Στοίκους. Το είναι, το συμβάν, η αλήθεια και το υποκείμενο διασχίζονται μέσα από τις εξής γραμμές που απλώς θα περιγράψω πριν τελειώσω. Αυτό που υπάρχει ήδη, αλλά διευρύνεται και εμβαθύνεται μετά, το Μάιο του 68, είναι ένα, σε επίπεδο φιλοσοφικής ανάπτυξης, θέλω να πω, μέσα από τα κείμενα. Δεν είναι μόνο ο Ντεριντά, είναι και ο Πολ Ρικέρ, δάσκαλος του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Έλεγα σε μια παρέα τις προάλλες, και μόνο τα βιβλία του Ρικέρ να έχει διαβάσει κανείς, είναι στο τέλος ένας άλλος. Φαντάζομαι αυτό μετάφρασέ το όπως το είπα, αγαπητέ μου. Η φιλοσοφία, από την άποψη αυτή, καλείται να εξέλθει. Δηλαδή,
να συναντήσει την κοινωνία και να μην παραμείνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Η φιλοσοφία παίρνει έναν τέτοιο και τόσο πολιτικό χαρακτήρα. Φυσικά, όλα αυτά στη βάση ενός αναστοχασμού του υποκειμένου που πια δεν εγγράφεται στις εναλλακτικές υποκείμενο ή υποκείμενο άνθρωπος ή υποκείμενο Θεός, υποκείμενο δηλαδή ή όχι υποκείμενο, αλλά μία συνύπαρξη, συστέγαση, συγκατοίκηση υποκειμένου και συνείδησης με την έννοια μιας ορισμένης πηγής ή φύτρας απορροής νοήματος με τον τρόπο που κάθε φορά επιβάλλει ή κάνει να προκύψει η ίδια η σκέψη. Αυτό το κίνημα δεν έχει έναν μονοδιάστατο, ας πούμε, πολιτικό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι οι διάφορες πολιτικές παρατάξεις, τα κινήματα επαναστατικές, ας πούμε, υποκειμενικότητες από τον λετρισμό μέχρι τον καταστασιασμό, λετρίσμε, situationism, το ανέφερε, καταθέτουν το μέρος της βούλησής τους, αλλά το κίνημα δεν ανάγεται εκεί. Δηλαδή, δεν είναι μία βούληση αλλαγής της κοινωνίας στη βάση, παραδείγματος χάρη, μιας ανακατανομής του εισοδήματος, όχι σε ένα επίπεδο επιθυμίας, αλλά σε ένα επίπεδο απόφασης καταληκτικής με δέσμευση της βιολογικής ζωής, όπως συνέβηκε στην Μπολσεβικική, παραδείγματος χάρη, ή τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν υπάρχει αυτό. Δημότι, υπόθηκε κιόλας, στις προεδρικές εκλογές που προκυρήσονται μετά, οι δύο υποψήφοι που μένουν στο δεύτερο γύρο είναι και οι δύο από το κόμμα το οποίο εξέφραζε αυτό το περιβάλλον προς άποση, δηλαδή αυτό το ρεπουσουάρ για το οποίο μίλησε ο κύριος Πρόξενος. Υπάρχει φυσικά ένας αντιαυταρχισμός, μία ελευθεριότητα, ένας μεσιανισμός, ένας ανεθνισμός, ένας αντιτεχνοκρατισμός. Αλλά στο βάθος αυτό που υποβάλλεται είναι ταυτόχρονα μία καταγραφή της διαφοράς στη βάση μιας ταυτότητας που είναι εκείνη του πρωταρχικού ανθρώπου εν κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Στις 14 Φλεβάρι του 1968, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, πραγματοποιείται κατάληψη των φοιτητικών εστιών στην Αντέρ με βασικό αίτημα την δυνατότητα των αγοριών να επισκέπτονται τα κορίτσια και του Νάπαλιν. Αυτά ήταν το πρώτο βασικό αίτημα μαζί με την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος και την ισοτιμία των πτυχίων, που θα οδηγήσει στην έκρηξη του Μάη του 1960.
από τις έντονες κινητοποιήσεις των φοιτητών για τη δυνατότητα επίσκεψης των φοιτητριών στους κοιτώνες τους, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Αλέν Περφή, θέλοντας να κατευνάσει τα πνεύματα, άλλαξε τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και επέτρεψε να δέχονται τα κορίτσια στα δωμάτια τους, αλλά μόνο μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Όχι το αντίθετο. Και αυτή η παραχώρηση από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας προκάλεσε αντιδράσεις, τότε πότε θετικές και πότε αρνητικές, όπως του Υπουργού Τύπου και Πληροφοριών Ζορζ Γκόρς, ο οποίος δήλωσε ότι το μόνο πρόβλημα των Γάλλων φοιτητών είναι το πώς θα κοιμηθούν με κορίτσια. Αυτό σημαίνει, το δίνω σαν παράδειγμα, ότι ο Μάης του 1968, εκτός από την πολιτική και φιλοσοφική του διάσταση, έχει άμεση σχέση με τα αιτήματα της κοινωνίας και επιδράει, όπως πολύ σωστά τόνισε και ο κύριος Πρόεδρος, στα ήθη της εποχής, προσπαθώντας να χειραφετήσει από τις παλιές αυταρχικές, θα λέγαμε, αντιλήψεις σε όλο το φάσμα των σχέσεων των ανθρώπων. Γι' αυτό το θέμα, καλώ στο βήμα τον κύριο Κοτσιόπουλο, αγαπητό συνάλφος του Τμήματος Ποιηματικής και Κοινωνικής Θεολογίας, κοινωνιολόγο της θρησκείας, να μας δώσει τα φώτα. Ευχαριστώ. Αξιότιμε κύριε Πρόξενε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, κυρίες και κύριοι, θα επιχειρήσω βεβαίως μια ευρύτερη κοινωνικοπολιτική θεώρηση της εξέγερσης του ΜΕΕ του 68. Δεν θα σταθώ δηλαδή μόνο στο ζήτημα της σεξουαλικής απελευθέρωσης, τονίζοντας ότι η εξέγερση της γαλλικής νεολαίας του Μάη του 68 αποτελεί μια φυσική εξέλιξη αντίστοιχων κινημάτων εκτός Γαλλίας. Γιατί είχαν αυτά τα κινήματα χαρακτήρα αντιπολεμικό. Είχαμε, μην ξεχνάμε τότε, είχαμε τον πόλεμο του Βιετνάμ, λίγο πιο μπροστά. Και υπάρχει μια κινηματική διάθεση αντιμπεριαλιστική και αντιαπικιοκρατική. Μην ξεχνάμε, ένα εκατομμύριο νεκρούς είχαμε στην Αφρική από εμφύλιες με τα αποικιοκρατικές διαμάχες. Και βεβαίως υπάρχουν και τα κοινωνικά και αντιεξουσιαστικά σημεία των εξεγέρσεων αυτών. Πριν τον Μάη του 68 όλα αυτά. Ουσιαστικά έχουμε ένα αντιπολεμικό, αλλά βεβαίως και αντιεξουσιαστικό κοινωνικό κίνημα διαμαρτυρίας, η κριτική του οποίου σίγουρα μεταφέρει τις αρνητικές συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και γιατί όχι τις εξίσου αρνητικές συνέπειες, να μην τα ξεχνάμε αυτά, της Σοβιετικής Επέμβασης στη Βουδαπέστη το 1956 και στην Πράγα το 1968. Είναι η περίοδος, λοιπόν. Σε αυτό συνέδινε και η ισοπεδωτική λογική του ψυχρού πολέμου μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων της εποχής εκείνης. Για τους τελευταίους αυτούς λόγους, μάλιστα, ο ηγέτης της εξεγερμένης νεολαίας του Παρισίου, ο Κομπετίτ, αναρχικός στη θεωρία, αρνούμενος στην καπιταλιστική λογική, θα αντισταθεί ταυτόχρονα με απόλυτη αυστηρότητα στον σταλινικό και σοβιετικό ολοκληρωτισμό. Ο Μάης του 68 είναι ένα πολυσυλλεκτικό κοινωνικό φαινόμενο, υπόθηκε αυτό πιο μπροστά. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προσδιορίζεται ως εξέγερση της γενιάς των baby boomers, των νέων δηλαδή που είχαν γεννηθεί αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι αποτελούσαν τους φοιτητές και μελλοντικούς επιστήμονες που είχε ανάγκη η αστική καπιταλιστική κοινωνία για να αναπτυχθεί και οι οποίοι ακριβώς, baby boomers, διαμαρτύρονταν για τα γραφειοκρατικά δέσμα της μεταπολεμικής κοινωνίας που είχε ήδη οδηγηθεί σε τέλμα. Το βέβαιο πάντα είναι ότι η εξέγερση αυτή, διαμαρτυρόμενη για τον μηχανιστικό τρόπο ζωής που η υπερκαταναλωτική κοινωνία του τεχνοκρατικού εξεγονισμού επέβαλε, εγκολπωνόταν τα επαναστατικά κινήματα της μαοιστικής, τροτσκιστικής και λενινιστικής αριστεράς. Υπήρχε βέβαια και η συνδρομή των εξίσου ουτοπικών θεωριών της αναρχοκοινοτιστικής ιδεολογίας. Η κοινωνιολογική έρευνα στο σημείο αυτό διαπιστώνει και μια έντονη επιρροή από την νεολαϊστική πολιτιστική επανάσταση που έλαβε χώρα στην Καλιφόρνια της Αμερικής πριν την εξέγερση του Μαΐου του 68. Επρόκειτο για πολιτιστική επανάσταση γνωστή και ως καλιφορνιοποίηση, που είχε χαρακτηριστικά ελευθεριακά,
κοινοτικά, υπαρξιακά και κοινωνικά. Όπως τονίζεται, ο λευκός ενήλικας Άρεν Προτεστάντης Αμερικάνος, πριν την εξέγερση του Μάη του 68, παραμερίστηκε προς όφελος ενός ανοιχτού πλουραλισμού, όπου ο νέος, η γυναίκα, ο ομοφιλόφιλος, ο Ινδιάνος διακηρύσουν με την απέτησή τους για ισότητα τη διαφορά τους, όχι την ταύτισή τους. Εκεί πέρα έπαιρνε κοσμική, θρησκευτική μορφή μια νεοφυσιολατρία, η οποία στη συνέχεια αποκρισταλωνόταν ξαφνικά σε οικολογική συνείδηση. Το νεοειστικό κίνημα του Μάη ήταν κατά κάποιον τρόπο το γαλλικό ισοδύναμο εκείνης της εξέγερσης των Αμερικάνων στην Καλιφόρνια. Όμως ο Μάης του 68, αν και έφερε την ίδια ελευθεριακή κοινοτική λαχτάρα, δεν εγκολπώνεται το νέο φεμινισμό, την οικολογική συνείδηση, την κουλτούρα των διαφορών, την ίδρυση μικρών κοινοβίων. Αυτό έγινε αργότερα. Είναι σαφές όμως ότι επιταχύθηκαν αργότερα αυτές οι διαδικασίες στη γαλλική κοινωνία με την επιρροή της εξέγερσης. Κατά τον Claude Lefort, η εικόνα της νέας αταξίας ή της δημιουργικής αταξίας, όπως εμείς σήμερα θα λέγαμε, που προκάλεσε η εξέγερση του Μάη, δεν είχε σκοπό τον σχηματισμό μιας νέας κατεστημένης τάξης, αλλά διεκδικούσε μια αταξία στο εσωτερικό της κοινωνίας, τη μονιμότητα μιας αμφισβήτησης των κατεστημένων εξουσιών και ενδιαφερόταν εντόνως να διακηρύξει και να προωθήσει την αναγνώριση της ίδιας της νομιμότητάς της. Βεβαίως, για λόγους, για λίγους βέβαια, αυτή η αμφισβήτηση έφτανε μέχρι και την ελπίδα μιας πλήρους ανατροπής των θεσμών. Για να ισχυροποιηθεί μάλιστα η άποψη αυτή, αναφερόνται οι ερευνητές της περίοδου ήδη στη Γαλλία του 1847, όπου είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις εξέγερσης, στην περίπτωση του καθηγητή του Κολεγίου της Γαλλίας, Ζιλ Μισλέ, ο οποίος αντιτασσόταν στο νεοτεριστικό πνεύμα του καταμερισμού της εργασίας στο πανεπιστήμιο, το οποίο υποτασσόταν δηλαδή στους γραφειοκρατικούς και ορθολογιστικούς κανόνες της κοινωνίας των ενηλίκων. Από τότε αυτός ο καθηγητής ζητούσε μια επανάσταση, ζητούσε από τους φοιτητές του να μην υποχωρήσουν στη μεγάλη νεωτερική μηχανή, όπως έλεγε, της τάξης, της πειθαρχίας και του φαύλου κύκλου, και γι' αυτό τους καλεί στη δράση του Λέγκιν, στην υιοθέτηση ενός πνεύματος αντιπαιδείας, που θα διατηρεί το ενδιαφέρον της για τους ανθρώπους και όχι για τους κανόνες του κομφορμισμού της τάξης. Και όλα αυτά στη Γαλλία, στα Πανεπιστήμια του 1847. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης υποστήριξε ότι ο Μάης αντιπροσωπεύει μια προδρομική επανάσταση, και αυτό γιατί εκφράζει και προεικάζει το πώς θα μπορούσε να είναι, το πώς πρέπει να είναι, το πώς θα είναι αναμφίβολα μια μέρα η επανάσταση εναντίον της σύγχρονης κοινωνίας. Ο Λεφεύρ, ακόμη πιο προθυμένα, θα θέσει το ερώτημα της δικαίωσης της θεωρίας του Λένιν στο έργο του «Κράτος και Επανάσταση». Υπάρχει βέβαια ο αντίλογος ότι δεν επρόκειτο περί επανάστασης, ούτε και περί επαναστατικής κατάστασης. Υπήρξε βέβαια ένας κλονισμός του συστήματος, χωρίς όμως συνέχεια και μόνιμες βάσεις ανατροπής, και αυτό γίνεται φανερό από την αμέσως μετά ισχυρή εκλογική επικράτηση του συντηρητικού Ντεγκόλ στις εκλογές που ακολούθησαν, αλλά και από την άρνηση, και αυτό μας ενδιαφέρει, του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος τότε, το 68, αρνήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα να συμμετάσχει στα γεγονότα καταδικάζοντάς τα. Και βεβαίως δεν μιλούσε ακόμη για ανατροπή του αστικού καθεστώτος, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα την εποχή εκείνη. Στοιχεία γι' αυτό, η επίσημη ανακοίνωση της ελεγχόμενης από το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα Δημοτικής Αρχής της Ναντέρ, αλλά και ο Ζορ Μαρσέ, ο ηγέτης του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, κάνουν λόγο για μερικές μόνο εκατοντάδες φοιτητές που συμμετέχουν στα αριστερίστικα εξεγερμένα γκρουπούσκολα, όπως τα χαρακτηρίζει, για ψευτοεπαναστάτες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του γκολικού καθεστώτος, αυτή είναι η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος για τους νέους του Μάη του 68, και δέχονται μάλιστα αυτοί οι εξεγερμένοι νέοι, όπως λέει το κόμμα αυτό, τα συμφέροντα του γκολικού καθεστώτος και επιρροές από τον γερμανό αναρχικό Κονμπετίτ και τον επίσης γερμανό θεωρητικό της νέας αριστεράς Χέρμπερτ Μαρκούζ. Ο Μισελ Λοΐ και ο Ρομπέρτ Σαΐρ στο έργο τους «Εξέγερση και Μελαγχολία», ο ρομαντισμός στους αντίποδες της νεωτερικότητας, αναφέρονται στην ρομαντική διάσταση του Μάη, χαρακτηρίζοντάς την ως αντιαστική. Βέβαια, πολλές από αυτές τις φωνές οδηγούνται στις επικίνδυνες ατραπούς της θεσμοποίησης της ουτοπίας.
στην προσπάθεια δηλαδή εγκαθίδρυσης μιας τέλειας δίθεν αταξικής κοινωνίας, απελευθερωμένης από κάθε εκμετάλλευση και αλωτρίωση, αλλά που στην πορεία εξελίσσονταν σε καταστάσεις νέου ολοκληρωτισμού και τρόπου. Υπάρχει βέβαια ο κοινωνιολογικός αντίλογος, ότι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ο Μάης του 68 έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση νέων θεσμικών δομών. Από την ανάγκη συμμετοχής των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, μέχρι τη διαμόρφωση των νέων κοινωνικών κινημάτων εναντίον της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, βλέπει σήμερα Σιάτλ και Γένοβα, των κινημάτων υπέρ της κοινωνίας των πολιτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κινημάτων υπέρ της πολυπολιτισμικότητας, της σεξουαλικής απελευθέρωσης, των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, του αντιαυταρχισμού και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Μαρτυρείται η κοινωνική δυναμική της εξέγερσης του Μάη και η αναμφίβολη επιρροή της στο χώρο βεβαίως της κοινωνίας και της πολιτικής, αλλά βεβαίως και των κοινωνικών επιστημών. Μόλις είναι ανάγκη να τονίσουμε το γεγονός ότι όλη η βουλησιαρχική αυτή επιθυμία της αμφισβήτησης και η διάθεση πολιτικής ανυπακοής σε συνδυασμό με πολλά εμπνευσμένα συνθήματα που ακούστηκαν και καταγράφηκαν τότε, κληροδοτούν σήμερα το κοινωνικό γεγονός του μη τέλους της ιστορίας και των ιδεολογιών που ακούμε από τους νεοφιλελεύθερους σαν τον Φράσις Φουκουγιάμα. Ταυτοχρόνως, στέλνουν το μήνυμα της άρνησης όλων των πολιτικών μεσιανισμών τεχνοκρατικού και επιστημονικού χαρακτήρα ή επαναστατικού ελεύθερος. Θα πρέπει όμως να αφιερώσουμε ειδικό κεφάλαιο για τα υπαρξιακά ζητήματα που γεννά ο Μάης το 68 και τις ανησυχίες για την ποιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων και την λειτουργικότητα των θρησκευτικών και εκκλησιαστικών θεσμών. Περνάμε σε άλλο θέμα τώρα. Κατά τον Λεφόρ, στα πλαίσια της αμφισβήτησης του γραφειοκρατικού δεσποτισμού, αμφισβητήθηκαν και οι εκκλησίες. Θα τονίσει. Μέχρι και οι εκκλησίες παρασύρθηκαν για λίγο από τον στρόβιλο της διεκδίκησης. Οι νεαροί Εβραίοι καταλαμβάνουν το Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Οι νεαροί Προτεστάντες καταδικάζουν μια καταπιεστική θεολογία. Οι νεαροί Καθολικοί εξεγείρονται ενάντια στην ιεραρχία, προσπαθώντας έτσι να μιλήσουν για μια απελευθερωτική θεολογία που είναι χαρισματική και δεν υποτάται σε κανόνες και ιεραρχικές εξουσίες και δεν εμφανίζουν τον Θεό και έχουν δίκιο σε αυτό, ως δικαστή ή εισαγγελέα. Ο μεγάλος Προτεστάντης θεολόγος από τους βασικούς εκπροσώπους της θεολογίας της ελπίδας, ο Γιούγκερ Μόλτμαν, θα πει ότι η εξέγερση του Μάη του 68 ενίσχυε τα προτάγματα της θεολογίας της ελπίδας και της θεολογίας της απελευθέρωσης. Αλλά το όραμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, που συγκινούσε τους εξεγερμένους νέους του Παρισιού, αλλά και τους χριστιανούς επίσης, θα φέρει σε συμφωνία στο σημείο αυτό τουλάχιστον το Μάη του 68 με το κίνημα της πολιτικής θεολογίας της επανάστασης και απελευθέρωσης. Η καλή χρήση του πλούτου και της ιδιοκτησίας ήταν άλλωστε παλαιό αίτημα της Αγίας Γραφής και της Πατερικής Ηθικής. Η κινηματική στόχευση όμως στην καταπιεστική οικονομική εξουσία της ελίτ του καπιταλιστικού συστήματος ήταν ίδιο της λατινικής θεολογίας της επανάστασης της απελευθέρωσης. Ίσως για όλους αυτούς τους λόγους, πολλοί εξεγερμένοι νέοι έφυγαν από τα πλαίσια της μαρξιστικής φιλοσοφίας και εγγενίασαν μια νέα έρευνα των αρχαίων θρησκευτικών θεμελίων του χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Ισλαμισμού. Από τον μαρξισμό στράφηκαν στις θρησκευτικές πηγές. Κατά τον Μορέν, μερικοί από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Μάη είναι αυτοί που γίνονται νεοφονταμενταλιστές της Τωρά, του Ταλμούδ, των Ευαγγελίων ή και των Ανατολικών μυστικισμών. Νέα υπαρξιακά ερωτήματα εγείρονται, η ύπαρξη και η ελευθερία της και όχι η δομή και οι ποικίλοι δετερμινισμοί έρχονται στο προσκήνιο της ιστορίας. Η λαχτάρα να ζει στη ζωή που δεν αποθείται και δεν αναστέλλεται τώρα. Γι' αυτό παρατηρούνται οι θρησκευτικές, υπερβατικές και πνευματικές αναζητήσεις ακόμη και στη γιόγκα, στις σωματικές θεραπείες, στα πάρεστης ιογόνα, στα κοινόβια, σε μια επιστροφή στη βιοτεχνία ή και στην αγροτική ζωή. Υπάρχει μια στροφή όχι στα θέματα του καταναλωτισμού, την περίοδο του Μάη του 68, της βιομηχανικής πρόοδου και της διαφήμισης. Ακόμα και στα περιοδικά που προσέφεραν τις προκατασκευασμένες συνταγές τους για ευτυχία, ασχολούνται πλέον τα ίδια αυτά τα περιοδικά, την περίοδο εκείνη, με τις δυσκολίες της συζυγίας των ανθρώπων, με τις παρεξηγήσεις μεταξύ των ατόμων, με τη μοναξιά, την ασθένεια, τα γυρατιά, με βαθύτερα διαπροσωπικά υπαρξιακά προβλήματα δηλαδή, ολοκληρώνοντας. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι ο Μάης του 68 εξέφρασε και το αίτημα αντιμετώπισης της κρίσης πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που δεν θα αγνοεί τα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης και ψυχής,
και θα πασχίζει για τη μεταμόρφωσή του και τον μετασχηματισμό του. Στον αγώνα αυτό κέντρο βάρους δεν είναι η ύλη και οι υλικές σχέσεις παραγωγής, αλλά η ανθρώπινη συνείδηση και ύπαρξη που διαμορφώνει κοινότητες και κοινωνίες, πολιτικούς θεσμούς και συλλειτουργίες. Για μια ακόμη φορά, τα εναγώνια αιτήματα των νέων ιδίως ανθρώπων καθίσατε επίκαιρα στη σημερινή εποχή της προβληματικής παγκοσμιοποίησης, της μεταδημοκρατίας και του μεταλλαγμένου μετανθρώπου. Και έρχονται να μας θυμίσουν ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Μια ζωή μόνο με ψωμί και χωρίς ελευθερία δεν έχει νόημα. Οι Γάλλοι φοιτητές αρνήθηκαν έναν κόσμο όπου η βεβαιότητα ότι δεν θα πεθάνουμε από την πείνα ανταλλάσσεται με ανία και έλλειψη νοήματος. Άδειες ζωές γεμάτες στις πιστωτικές, στις τράπεζες και στις καταναλωτικές μηχανές. Μη γέννητο. Ευχαριστώ. Ένας ιουσιήτης ερωμένος, ο Μισελ Δεσερτό, έκανε την εξής δήλωση. Στον Μάη του 68 κυριεύτηκε ο λόγος, όπως κυριεύτηκε το 1789 η Βαστήλη. Μία παρατήρηση οπωσδήποτε εύστοχη, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του γαλλικού πληθυσμού απαιτούσε να έχει λόγο για τη ζωή του. Λόγο για τα κοινά. Απαιτούσε λοιπόν να πάψει να είναι τυποποιημένος κρίκος ενός γιγάντιου απρόσωπου και απόμακρου μηχανισμού, ελεγχόμενου από άλλους. Το δικαίωμα του λόγου και του αυτοκαθορισμού είναι από τα βασικά αιτήματα του Μάη, όπως ο Ιησουίτης μοναχός σημειώνει πολύ σωστά. Και με αυτή την αφορμή θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον αγαπητό συνάδελφο πατέρα Χρήστο Φιλιώτη, για να μας εξηγήσει αυτήν την δύσκολη οπωσδήποτε σχέση ανάμεσα στην θρησκεία και την επαναστατικότητα της νεολαίας, όπως εκφράζεται με εκρηκτικό τρόπο το Μάη του 68. Καλησπέρα σε όλους. Χριστούγεννα πριν μερικά χρόνια. Μπαίνω στο γεροκομείο Σαν Σάρλ στο Στρασβούργο, όπου περνάει τα γυρατιά του ο παππούς της συζύγου μου, παλιός καθηγητής, κλασικός φιλόλογος, από τους ιδρυτές της μοναδικής παραδοσιακής, traditionalist, καθολικής, λατινόφωνης ενορίας στην πόλη του Στρασβούργου και αρχικά ήταν ο παδός της σχισματικής ομάδας γύρω από τον επίσκοπο Λεφεύρ. Ας σημειωθεί πως η ίδρυση αυτών των ενοριών ήρθε ως αντίδραση στη Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο 1962-65 και στην προσπάθεια που έκανε για την συμφιλίωση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για την νεωτερικότητα. Ο επίσκοπος Λεφεύρ είχε αναλάβει τον αγώνα για την μη αποδοχή και πρόσληψη τη συνόδου αυτής από τους Ρωμαιοκαθολικούς της Γαλλίας, καθότι θεωρούσε πως ήταν αυτοκτονική για τον Ρωμαιοκαθολικισμό και πως πρόδιδε τις βασικές του αρχές. Πετυχαίνω τον παππού στην τραπεζαρία, όπου γινόταν η ανάλογη γιορτή πάνω σε ένα τραπέζι να ρητορεύει. 100 περίπου τρόφιμοι να τον ακούν και οι τραπεζοκόμες να τον προσέχουν μην πέσει και ασφαλώς διασκέδαζαν το σκηνικό. Ο παππούς ήταν περίπου 100 χρονών. Σφυροκοπούσε στο κήρυγμά του τρεις ημερομηνίες, οι οποίες ήταν για τον ίδιο και τους ομοειδεάτες του καταστροφικές. Όχι μόνο για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, της οποίας ήταν ζωντανό μέλος πρακτικά, αλλά και για το ίδιο το γαλλικό έθνος, που έχανε την ταυτότητά του, τη χριστιανική, και για την ίδια τη γαλλική κοινωνία που απομακρύνονταν από θεμελιώδες χριστιανικές αρετές. Ποιες είναι αυτές? Πολύ απλά, 1789, καταστροφή της γαλλικής μοναρχίας, προστάτηδα
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 1905, απόλυτος χωρισμός λαϊσιτέ, κράτους και εκκλησίας, που σήμαινε την περιθωροποίηση της Εκκλησίας και την πτώχευσή της. Και ασφαλώς, Μάης του 68, δηλαδή, η κατηραμένη για τον ίδιο κληρονομία της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας, που επισφράγισε και κλείδωσε την εκοσμίκευση, τον αποχριστιανισμό, τη σεξουαλική απελευθέρωση, δεν ήταν γι' αυτόν θετική όπως για σένα, κύριε Κοτσιόπουλε, την καταστροφή της παραδοσιακής οικογένειας. Μετέφερα στο δικό μου πεθερό, φοιτητής ο ίδιος την εποχή του 68, του Μάη του 68, το σκηνικό και έγινα δέκτης μιας εντελώς αντίθετης ανάγνωσης. Εκθυασμός και εγκόμια για την επανάσταση του Μάη του 68, που απελευθέρωσε από τον συντηρητισμό και οδήγησε στην πρόοδο τη γαλλική κοινωνία. Για τον ίδιο, ο Μάης του 68 με τις ιδέες του ήταν σημαντικός στη διαδικασία υπέρβασης του μίσους από την πλευρά των Γάλλων με τη γειτονική Γερμανία. Ας σημειωθεί εδώ, στην περιοχή της Αλσατίας είμαστε έτσι, πως έχω συναντήσει Γάλλους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι στην εποχή αυτή ήταν δύσκολο να ερωτευτούν και να συνάψουν γάμο με Γερμανούς. Υπήρχαν οικογένειες που απαγόρευαν τη χρήση της γερμανικής γλώσσας στα σπίτια τους, ή ακόμα αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 1980 τα γερμανικά ήταν απαγορευμένη γλώσσα στις περιοχές αυτές. Η σχέση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με το Μάη του 68 μπορεί να περιγραφεί με το παρακάτω παράδοξο. Από τη μια μεριά, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι ακτέρ, έχει δηλαδή ενεργή συμμετοχή στο φοιτητικό και εργατικό κίνημα με τις χριστιανικές φοιτητικές της κινήσεις και ειδικά αυτές που λειτουργούσαν στη Σορβόνη και στο Καρτιέ Λατάν, καθώς και με τη συνδικαλιστική κίνηση χριστιανών εργατών. Συμμετέχει επίσης στο κίνημα αμφισβήτησης θεσμών και παραδοσιακών αρχών, αλλά ταυτόχρονα δέχεται και η ίδια την αμφισβήτηση στο πετσί της ως θεσμός συντηρητικός, που αποτελεί τροχοπέδι στην κοινωνική πρόοδο, στην απελευθέρωση της κοινωνίας από αρχές συντηρητικού προσανατολισμού, απαγόρευση διαζυγίου, απαγόρευση ελέγχου των γεννήσεων με μεθόδους επιστημονικές. Είχε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50 κυκλοφορήσει το αντισυλληπτικό χάπι. Εναντιώθηκε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην άρση της αποποινικοποίησης του νόμου για την αντισύλληψη και ακολούθησε στη συνέχεια, βέβαια, το 1968, τον Ιούλιο, και η εγκύκλιος του Πάπα, Human Vita, που καταδικάζει επίσης τα θέματα της αντισύλληψης και όλα αυτά. Βέβαια, θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να τονίσουμε πως η αμφισβήτηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είχε διπλή προέλευση. Ήταν εξωτερική και εσωτερική. Θα αναφερθούμε κυρίως στην εσωτερική για δύο λόγους. Καταρχήν, η εξωτερική κριτική δεν ήταν πλέον ιδιαίτερα έντονη. Ελάχιστα τα σλόγγαν των επαναστατών του Μάη του 68, τα οποία είχαν αντιεκκλησιαστικό και αντικληρικό περιεχόμενο. Οι συμμετέχοντες στα γεγονότα του Μάη του 68 δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο να επιτεθούν ανοιχτά τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Την αμφισβητούν ως ένα θεσμικό οικοδόμημα, με τον ίδιο τρόπο που αμφισβητούσαν και το πολιτικό σύστημα. Η εξήγηση προφανώς είναι ότι δεν φοβούνταν πλέον την επίδραση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην κοινωνία. Από το χωρισμό κράτους εκκλησίας είχαν περάσει αρκετές δεκαετίες. Η εκοσμίκευση της κοινωνίας είχε ήδη επέλθει σε μεγάλο βαθμό. Δεν αποτελούσε συνεπώς την κυρίαρχη στόχευση του κινήματος ή πολεμική κατά της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι ήταν αδιάφοροι. Εξάλλου, οι στατιστικές έδειχναν την συνεχιζόμενη περιθωροποίηση της Εκκλησίας από τον κοινωνικό ιστό. Και μόνο ορισμένοι αριθμοί είναι ενδεικτικοί αυτής της κατάστασης στη Γαλλία. Το 1948 υπήρχαν περίπου 2.000 χειροτονίες κληρικών, ενώ το 1968 ήταν μόλις 400. Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία διήρχεται μία κρίση που είχε ξεκινήσει πολύ πιο πριν από τον Μάη του 68. Αντίθετα,
ενδιαφέρουσα είναι η εσωτερική αμφισβήτηση, η αυτοκριτική που γινόταν από κληρικούς, θεολόγους και στελέχη της ίδιας της Εκκλησίας. Από την άποψη αυτή, ο Μάης του 68 έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τις ζυμώσεις που προκαλεί στο εσωτερικό της. Βέβαια, και πάλι για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, οι ζυμώσεις στο εσωτερικό της είχαν ήδη ξεκινήσει με επίκεντρο τη Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στη Γαλλία βρισκόταν συνεπώς στη διαδικασία πρόσληψης των αποφάσεων της Συνόδου, της Δεύτερης Βατικάνιας, έτσι, που κατά κοινή ομολογία οδήγησαν τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο να αποδεσμευθεί από το παρελθόν της και να αναζητήσει το διάλογο σε διάφορα επίπεδα. Απλά, ο Μάης του 68 επιδείνωσε την προϋπάρχουσα κρίση χωρίς να την προκαλέσει και επίσπευσε τη διαδικασία των ζυμώσεων στο εσωτερικό της Εκκλησίας για την πορεία της στη νεωτερικότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε τη σχέση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με το Μάη του 68 χωρίς την αναφορά στο τι είχε συμβεί λίγο πριν και ιδιαίτερα στη σύγκληση της Δεύτερης Βατικάνιας Συνόδου. Η σύνοδος αυτή είναι άκρως βασική, γιατί επέτρεψε το άνοιγμα της Εκκλησίας σε διάφορα επίπεδα. Καταρχήν επέτρεψε τη χρήση των διαφόρων γλωσσών στη λειτουργική πράξη. Αυτό έδωσε μία αίσθηση ελευθερίας στους πιστούς της. Μέχρι τότε όλα γινόταν στα λατινικά και ασφαλώς απέκλειε από την ενεργό συμμετοχή το μεγαλύτερο μέρος των πιστών της. Το δεύτερο σημαντικό ήταν ένα τριπλό άνοιγμα. Απέναντι στον Ιουδαϊσμό, θεωρούνταν πλέον οι Εβραίοι οι προπάτορές μας στη χριστιανική πίστη, στις άλλες θρησκείες Ισλάμ-Βουδισμό, κάτι που επέτρεψε να ξεκινήσουν διαθρησκειακοί διάλογοι για να υπερβληθούν προκαταλήψεις και μίση και τέλος το άνοιγμα στον οικουμενικό διάλογο, στο διάλογο δηλαδή μεταξύ των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών, κάτι που είχε ως συνέπεια την άμβληση της δυσπιστίας και εντάσεων με τον προτεσταντικό κόσμο και ασφαλώς τον γόνιμο διάλογο αγάπης με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπήρχε λοιπόν αυτή η προεργασία, η οποία λειτουργήσε θετικά για τη συμμετοχή μελών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στα γεγονότα του Μάη του 68. Πρόκειται βέβαια για μειοψηφία, οφείλουμε να το ομολογήσουμε, η οποία όμως αντιστάθηκε σε άλλες φωνές της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που είχαν καθαρά απορριπτική στάση. Ως εκ τούτου, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ήταν διχασμένη εσωτερικά. Ο κοινωνιολόγος Ντενί Πελετιέ θα κάνει λόγο για αριστερούς στρατευμένους χριστιανούς, οι οποίοι ήταν οργανωμένοι σε δύο ανταγωνιστικά στρατόπεδα. Οι πρώτοι αυτοαποκαλούνταν χριστιανοί μαρξιστές, οι χριστιανοί επαναστάτες. Είχαν υπό την ευθύνη τους την έκδοση διαφόρων περιοδικών και συγκεντρώνονταν σε διάφορες ομάδες, οι περισσότερες εφήμερες, άλλες πάλι μεγαλύτερης διάρκειας, όπως η Χριστιανική Μαρτυρία ή οι Ανταλλαγές και Διάλογος. Η στόχευση ήταν ξεκάθαρη. Με βάση τη σκέψη του Μάρξ, εξέφραζαν μία διπλή αμφισβήτηση. Ταυτόχρονα, απέναντι στις εκκλησιαστικές δομές, που τις θεωρούσαν ανελεύθερες, και απέναντι στους θεσμούς της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, που τη θεωρούσαν καπιταλιστική. Οι δεύτεροι αυτοχαρακτηρίζονταν ως χριστιανοί κοινωνιστές ή ως χριστιανοί κριτικοί. Οργανώνονταν σε εκκλησιαστικές κοινότητες της βάσης, τις περισσότερες φορές οικουμενικές, δηλαδή με τη συμμετοχή χριστιανών διαφόρων ομολογιών, σε ανταγωνισμό με τις οργανωτικές δομές της επίσημης εκκλησίας. Συνέδεαν τη χριστιανική τους πίστη με την πολιτική τους στόχευση. Ένας βασικός προβληματισμός τίθεται εδώ από τον κοινωνιολόγο που αναφέραμε. Το αν δηλαδή η γενιά της Δεύτερης Βατικάνιας Συνόδου, η οποία πίστεψε στην γόνιμη συνάντηση του Ρωμαιοκαθολικισμού με την νεωτερικότητα,
έχοντας ως κέντρο έναν κοινό ανθρωπισμό, βρέθηκε πράγματι σε επικοινωνία με ένα μέρος της γενιάς του 68. Κατά τον ίδιο, όπως η ακραία αριστερή ιδεολογία γκοσίσμα, αριστερίστικη πλητό, συνέβαλε στην πτώση του παλαιού κόσμου που είχε προέλθει από την βιομηχανική επανάσταση και τα εξήγησε εδώ ο κύριος Σκοτσιόπουλος, επιβάλλοντας την κριτική στην πολιτική σκέψη, κατά τον ίδιο τρόπο, οι ομόλογες χριστιανικές κινήσεις οδήγησαν στην κατεδάφιση της επίδρασης του ρωμαιοκαθολικισμού στη γαλλική κοινωνία, προτείνοντας και διεκδικώντας άλλες μορφές έκφρασης πίστης. Με βάση αυτή την ανάλυση, δεν υπάρχει καμία απόσταση ανάμεσα στην κρίση του ρωμαιοκαθολικισμού στη Γαλλία και του Μάη του 68. Και ο ένας και ο άλλος συμμετέχουν στην αποδόμηση και ταυτόχρονα στην οικοδόμηση ενός νέου συσχετισμού ανάμεσα στο χώρο της πολιτικής και στα ανθρωπολογικά του θεμέλια. Και αυτό για τον απλό λόγο, πως δεν πρέπει να δει κανείς την ιστορία του Μάη του 68 μονομερώς και μανιχαϊστικά, έχει ήδη τονιστεί. Πρόκειται κατά βάση για μία διπλή ιστορία, ασφαλώς πολιτική, αλλά ταυτόχρονα κοινωνική και πολιτιστική, με ό,τι συνεπάγεται ο όρος κοινωνική και πολιτιστική. Γνωρίζουμε όλοι την εμβληματική φυσιογνωμία του Ντανιέλ Κονμπεντίτ, υποστηρικτή του Μακρόν σήμερα, καθότι οι προτεραιότητες για τον ίδιο της κοινωνίας έχουν αλλάξει. Από την πρώτη όμως στιγμή συμμετέχουν στο κίνημα της αμφισβήτησης δύο στρατευμένοι καθολικοί, ο Πατρίκ Βιβερέ και ο Νικολά Μπούλτ. Ο πρώτος ήταν γενικός γραμματέας της χριστιανικής φοιτητικής νεολαίας, Gene του Dien Chrétien, και ο άλλος αρχικά πρόεδρος των φοιτητών του Καθολικού Ινστιτούτου των Παρισίων και ο οποίος είχε φυλακιστεί στις 20 του Μάρτη του 68 για τα βία επεισόδια που είχαν λάβει χώρα λόγω της αμερικανικής επέμβασης στο Βιετνάμ, αναφέρθηκε. Στο σημείο όμως αυτό θα θέλαμε να αναφερθούμε στον Καθολικό Αρχιεπίσκοπο του Παρισιού, τον Σεβασμιότατο Μαρτί, ο οποίος μόλις είχε ενθρονιστεί στο Παρίσι στις 2 του Μάη. Από την αρχική ανεκτικότητα πέρασε στη συνέχεια στην πλήρη σχεδόν υποστήριξη των φοιτητών που είχαν εξεγερθεί. Οι δομές της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Καρτιέ Λατάν είχαν προσφερθεί για την περιποίηση των τραυματισμένων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τις δυνάμεις καταστολής. Ο επίσημος καθολικός τύπος Λακρουά εξέφραζε στην έναρξη των γεγονότων μία επιφύλαξη. Ο στρατευμένος όμως τύπος, όπως το φυλάδιο «Χριστιανική μαρτυρία», στις 9 του Μάη φιλοξένησε κείμενο του κληρικού Καρντονέλ με τίτλο «Ο Χριστός γεμίζει την ιστορία όπου επισημαίνει». Πρέπει να αναγγείλουμε τον Χριστό στο σήμερα, μέσα σε αυτήν την κατάσταση που οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους στον αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων και κατά της εξουσίας του χρήματος. Μεταξύ 11 και 13 του Μάη, η εργατική χριστιανική δράση Action Chrétienne Ouvrière οργάνωσε συνέδριο στο Παρίσι με 800 και πλέον συνέδρους και εκπροσώπους από όλη τη Γαλλία και εξέδωσε ανακαινοθέν που φανερώνει την πλήρη ταύτιση με το κίνημα της φοιτητικής επαναστατημένης νεολαίας. Γράφει το ανακοινωθέν. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ουδέτερο. Νομίζω να συμφωνείτε, κύριε Δελιβογιατζή. Για το λόγο αυτό, η εργατική χριστιανική δράση, αρνούμενη το μύθο μιας ομογενοποιημένης κοινωνίας, καταγγέλει την πλάνη μιας καταναλωτικής κοινωνίας και καταδικάζει απερίφραστα το καπιταλιστικό σύστημα που εξουθενώνει το ανθρώπινο πρόσωπο και καθιστά τον άνθρωπο σκλάβο στην εκμετάλλευση. Ο Αρχιεπίσκοπος του Παρισιού περίμενε τη γιορτή της Ανάληψης, γιατί έρχεται περισσότερος κόσμος στις εκκλησίες, για να εκφραστεί δημόσια και να επισημάνει πως μόνο απόλυτος είναι ο Θεός. Όλα τα ανθρώπινα επιδέχονται αλλαγές.
καθότητα καθορίζει η σχετικότητα. Έδωσε ως τίτλο του κηρύγματος «Ο Θεός δεν είναι συντηρητικός». «Dieu n'est pas conservateur». Κάτι που τον κατέταξε μεταξύ των επαναστατών. Στις 23 λοιπόν του Μάη, μέρα της ανάληψεως, τόνιζε στην Παναγία των Παρισίων. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτος. Ο άνθρωπος δεν είναι Θεός. Οι ιδεολογίες μπορεί να αποδειχθούν θανάσιμες. Η εξουσία πρέπει να είναι διακονία. Ο Θεός δεν είναι συντηρητικός. Ο Θεός είναι δικαιοσύνη. Αυτός ο οποίος πεινάει και διψάει τη δικαιοσύνη δεν μπορεί να αποδεχθεί καταστάσεις βίας κατά των αδυνάτων, ανατρεπτικές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καταστολής της ελευθερίας χιλιάδων ανδρών και γυναικών τόσο στη χώρα μας όσο και στον τρίτο κόσμο. Για το λόγο ότι δεν έγιναν στον καιρό τους κάποιες μεταρρυθμίσεις, επιβάλλονται βία, λέει ο Αρχιεπίσκοπος. Είναι όμως αναγκαίο. Οι ώρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Είναι όμως γεμάτες ελπίδα, κατέληγε στην ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Μαρτί. Ας κρατήσουμε λοιπόν από το Μάη του 68 αυτή την τελευταία φράση του Αρχιεπισκόπου. Οι ώρες είναι κρίσιμες, είναι όμως γεμάτες ελπίδα. Γιατί χωρίς ελπίδα τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει. Σας ευχαριστώ. Είναι χαρά που έχουμε μαζί μας μια νεαρή ερευνήτρια, την κυρία Τσιάμι, είναι υποψήφια διδάκτορα της ιστορίας, αλλά και εικαστικός από πάθος, και με αυτή την ιδιότητα την καλέσαμε σήμερα για να μας διαφωτίσει σχετικά με αυτή την εικαστική πλευρά του Μάη του 68, όπως βλέπετε και στην πρώτη διαφάνεια. Η Λεζάντα λέει, η ομορφιά είναι στους δρόμους. Κυρία Τσιάμι, έχει το λόγο. Ωραία. Να ευχαριστήσω καταρχάς με τη σειρά μου τον κύριο Μποζίνη για την πρόσκληση σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωση σήμερα. Και να χαιρετήσω επίσης τους σεβαστούς πατέρες που βρίσκονται κοντά μας, όπως και όλους εσάς που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας. Ωστόσο, οφείλω να καταστήσω σαφές ότι εδώ πέρα το εικαστικό στοιχείο δεν αφορά αμιγώς το ζήτημα της τέχνης, αλλά αναπαράγει κυρίως το ιδεολογικό πλαίσιο που συνόδευε τα γεγονότα του Μαΐου του 68 μέσα από τη θεωρία του λόγου και μία ντεριντιανή, για να μιλήσουμε με όρους πολιτικούς και φιλοσοφικούς, αποδόμηση. Λοιπόν, να δούμε μερικά ιστορικά στοιχεία. Τα γεγονότα στη Γαλλία του 1968 τροφοδότησαν μια νέα αντίληψη της έννοιας του κινήματος, καθότι δεν στόχευαν στην ανάδειξη ή τη διαμαρτυρία κάποιας μειονοτικής ομάδας ή ταυτότητας, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα των γυναικών, η μετανάστευση, η σεξουαλική απελευθέρωση που αναφέρθηκε προηγουμένως. Βέβαια, αυτά προέκυψαν, δεν ήταν ο αρχικός στόχος τους. Αλλά αποδόμησαν τις κοινωνικές ταυτότητες και ένωσαν τους πολίτες και τους κατοίκους των λαϊκών, εργατικών και αστικών στρωμάτων. Μέσα λοιπόν από την αποδόμηση αυτή αναδύθηκε και μία νέα μορφή τέχνης και λόγου, η οποία ξεκίνησε κυρίως από τις αρχές του Μαΐου, συγκεκριμένα στις 8 Μαΐου, όταν η Σχολή Καλλοτεχνών αποφάσισε να ορίσει την απεργία της. Λίγες μέρες αργότερα, συγκεκριμένα στις 14 Μαΐου το μεσημέρι, στις 3 η ώρα, οι φοιτητές κατέλαβαν τη σχολή και μία ομάδα από αυτούς συγκεντρώθηκε στο εργαστήρι λιθογραφίας, όπου και δημιουργήθηκε η πρώτη αφίσα. Εντός της σχολής διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε το απεργιακό κίνημα με στόχο την προάσπιση των λαϊκών εργατικών δικαιωμάτων και την κινητοποίηση των εργαζομένων για επανάσταση και ανατροπή του υπάρχοντος πολιτικού καθεστώτος. Μέσα από το κίνημα, όπως ανέφερα, διαμορφώθηκε μία εναλλακτικού τύπου, να το τονίσω, λαϊκή τέχνη, η ζωγραφική αποτύπωση σε αφίσες. Η αφίσα ανέκαθεν αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα κωδικό λαϊκής επικοινωνίας και διάδοσης ενός συγκεκριμένου γεγονότος, είτε αυτό αφορά κάποιο πολιτιστικό δρόμενο, είτε αυτό πρόκειται για ένα κοινωνικό ή πολιτικό γεγονός που θέλει να κινητοποιήσει. Ωστόσο, είναι ένα σημαντικό μέσο, όπως τονίζω, διάδοσης των πληροφοριών, καθότι είναι απτό. Τι εννοώ? Ότι η αφίσα αποτελεί ένα. Ο λόγος βασικά που αναπαράγεται στην αφίσα, από τη στιγμή που οπτικοποιείται, θα λέγαμε ότι αποκτά μια υλική υπόσταση και έτσι γίνεται πιο εύχριστος στη διάδοση και στην αναπαραγωγή του.
Συνεπώς η Αφίσα προσωπικά θεωρώ ότι αποτελούσε ένα σημαντικό όργανο στην διάδοση αυτής της πολιτικής σκέψης που διαμορφώθηκε εντός του πλαισίου του Μαΐου του 68. Και όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε κωδικοποιημένα, καθότι η Αφίσα οφείλει, όπως και σήμερα άλλωστε, να είναι περιεκτική, στοχευμένη στο θέμα που θίγει και κατανοητή στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Αυτό οι φοιτητές μπόρεσαν και το διαμόρφωσαν και μέσω της εικόνας, όπως θα δούμε παρακάτω. Για μεγαλύτερη σαφήνεια δημιουργήθηκαν θεματικές, οι οποίες δεν ξέρουμε αν προέκυψαν συνειδητά ή όχι, αλλά εμείς σήμερα με μια δεύτερη ανάγνωση έχουμε την ευχαίρεια να τις κατατάξουμε σε ορισμένες κατηγορίες και οι οποίες βοήθησαν στην διάδοση που προανέφερα. Ας τις δούμε. Οι βασικές κατηγορίες είναι προπαγανδιστικές, δηλαδή οι αφίσες συνόδευαν, όπως ανέφερα, ένα ιδεολογικό πλαίσιο, το οποίο όμως το περνούσαν είτε άμεσα είτε έμεσα, μέσα από τη λεζάντα και την εικόνα που η κάθε αφίσα φιλοξενούσε. Αντίστοιχα, υπήρχαν οι αφίσες κινητοποίησης. Βέβαια, να τονίσω ότι όλες οι κατηγορίες είναι άμεσα συνυφασμένες μεταξύ τους, καθότι μία συμπληρώνει την άλλη. Μέσα από τις αφίσες κινητοποίησης, η προπαγάνδα έπαιρνε τη μορφή διαταγής, να το πω κάπως έτσι. Πολύ απλά προσπαθούσαν με έναν λόγο ευθύ, έναν λόγο βαρύ, ο οποίος ενίοτε τρόμαζε, εντός αγωγικών, να μου επιτραπεί ο όρος, τον θεατή, να συμμετέχει στα κινήματα τα απεργιακά ή τις φοιτητικές εξαγέρσεις και να διεκδικήσει τα πολιτικά δικαιώματα που προέκυψαν στην πορεία στα λαϊκά και εργατικά στρώματα. Δρόμο. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, κυριαρχεί το μαύρο χρώμα, το οποίο μαύρο χρώμα, υπό άλλες συνθήκες στην τέχνη, είναι λίγο απονθαρρυντικό. Εδώ πέρα θεωρώ ότι είναι παρακινητικό. Καθότι υπάρχει μια επιβλητική ανθρώπινη μορφή, ακόμα και η λεζάντα είναι επίτηδες αποτυπωμένη έτσι με βαριά γραμματοσυρά. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ο άνθρωπος, το οποίος δεν κατανοούμε το φύλο, αν είναι άντρας ή γυναίκα, το οποίο προφανώς δεν ξέρω αν είναι επιτηδευμένο, εγώ το θεωρώ επιτηδευμένο, διότι προσπαθούν να εξαλείψουν έμφυλους διαχωρισμούς, σου λένε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό και φυσικά οριοποιούν μέσω της λεζάντας την βία, την πολιτική βία ενάντια στο καθεστώς, καθότι θεωρούν ότι είναι ο μόνος θεμητός τρόπος για να εξεγερθεί η φοιτητική νεολαία και τα εργατικά κοινωνικά στρώματα και να διεκδικήσουν επιτέλους τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, Γάλλοι και μετανάστες, εργάτες ενωμένοι. Εδώ πέρα η επιλογή των χρωμάτων δεν είναι τυχαίο, το λευκό και το μαύρο. Εντάξει, ίσως εδώ υπάρχει ένας ασυνείδητος ρατσισμός κιόλας στην αφίσα. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι αυτή η αφίσα είναι προπαγάνδα, αναπαράγει τον διεθνισμό και καλεί το εργατικό κίνημα σε ευρεία συμμετοχή. Ζήτημα. Έχει ενδιαφέρον να προσέξουμε την αναλογία των προσώπων. Δηλαδή, οι Γάλλοι με τους μετανάστες είναι πιο επιβλητικές σαν φιγούρες, είναι ψηλές, διασταυρώνονται ενώντας την συμμαχία και το μικρό το ανθρωπάκι που προσπαθεί να τους διαχωρίσει μάτια υποτίθεται ότι είναι στην ουσία το πολιτικό καθεστώς, είναι η κυβέρνηση, όλα τα στερεότυπα που προσπαθούν να τους φέρουν σε αντιδιαστολή. Αλλά αν προσέξετε, αποτυπώνεται μόνο το στοιχείο της κυβέρνησης σουρεαλιστικά. Με έναν τρόπο γελιογραφικό είναι, δηλαδή κοντόχοντρος με το καπελάκι, προσπαθεί μάταια να διαχωρίσει το διεθνιστικό κίνημα, ενώ ταυτόχρονα οι άλλες δύο φιγούρες είναι, νομίζω, πιο ρεαλιστικά αποδιδόμενες. Όχι στη γραφειοκρατία. Επίσης, εδώ πέρα το μαύρο χρώμα δεν είναι τόσο παρακινητικό, όπως είδαμε στην πρώτη την αφίσα. Αντιθέτως, η σουρεαλιστική απόδοση εδώ των προσώπων πάλι παραπέμπει στο γεγονός της μάζας, ότι πλέον δηλαδή όλοι είναι μηχανές, οι άνθρωποι. Επομένως, είναι καθαρά μία αφίσα, η οποία καλεί κυρίως μέσω της λεζάντας της να κινητοποιήσει, και υπάρχει μία ελαφρά σάτυρα από πίσω ως προς τον χαρακτήρα των προσώπων. Επίσης, να τονίσω ότι το κυρίαρχο στοιχείο που διαχωρίζει το εργατικό κίνημα από τη σάτυρα είναι ότι οι εργάτες αποτυπώνονται καθαρά ρεαλιστικά, ως απλές ανθρώπινες φιγούρες, ενίοτε πολύ πιο καλωστημένες, ενώ οποιοδήποτε όργανο αναφέρεται
την αστυνομική βία, στην στρατιωτική, ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποτυπώνονται σατυρικά και σουρεαλιστικά. Ένα παράδειγμα σουρεαλισμού ως προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο δημοσιογραφικός εννοείται τύπος, μην καταπιείται. Ο τύπος είναι τοξικός, είναι δηλητήριο, το οποίο μόνο μπορεί να δημιουργήσει σε μια καταστολή των πολιτών και να πάψουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Εδώ πέρα, εντάξει, νομίζω ότι το μπουκάλι, το μαύρο χρώμα, παραπέμπει καθαρά στο δηλητήριο. Η λεζάντα από πάνω, η πιο φωτισμένη, να πούμε, με την έννοια του τύπου, όπως ανάλογα, μα δείτε σε μπουκάλια, ξέρω εγώ, και αυτά που ενδέχεται να δηλητηριαστούν, πάλι αναφέρει έτσι τον όρο δηλητήριο. Εντάξει, είναι προφανής η σάτερα και προφανής επίσης η προπαγάνδα. Λοιπόν, παιδικό σταθμός του Πανεπιστημίου, εμπιστευθείτε μας τα μικρά σας. Έχουμε ξεκάθαρη σάτυρα εδώ πέρα, το Πανεπιστήμιο που τη δω είναι ένας πεινασμένος λύκος, ο οποίος επιθυμεί να καταβροχθήσει όλους τους φοιτητές, δηλαδή στην ουσία το κεφάλαιό τους και την υποδούλωσή τους μέσα σε αυτό. Αυτή η αφίσα αποτελεί μεν σάτυρα, αποτελεί γελιογραφία, ο σκελετωμένος ο λύκος, για παράδειγμα, είναι ο πεινασμένος. Τα ζωηρά χρώματα έρχονται σε μία αντιδιαστολή, δηλαδή δημιουργούν ένα χαρούμενο πλαίσιο, αλλά σατυρίζουν την ίδια τη λεζάντα. Παιδικό σταθμό στην υπηαγωγείο είναι χρωματιστός, αλλά στην ουσία καταλαβαίνουμε ότι μέσω των χρωμάτων γίνεται μία αποδόμηση όλης αυτής της ιδεολογίας. Βέβαια, αυτή η αφίσα συμπληρώνει τις αφίσες που ανέφερα προηγουμένως, που κάνουν έκκληση για ρογή στο κίνημα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω να την τοποθετήσω ως παράδειγμα. Όπου υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, ένας αυτοδιαχειριζόμενος παιδικός σταθμός που καλεί σε βοήθεια για παροχή υλικής και οικονομικής στήριξης. Και αν τις βάζαμε δίπλα-δίπλα, θα βλέπαμε την σύγκριση. Η σύγκριση, λοιπόν, με την αφίσα που μόλις είπα, τοποθετεί κατευθείαν το στοιχείο προπαγάνδα στην αφίσα που βλέπουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, λοιπόν, για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ πέρα, αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες και μένοντας κοντά μας έως και αυτήν την περασμένη ώρα. Ευχαριστώ πολύ τους καλεσμένους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να συμμετάσχουν και να μας διαφωτίσουν σχετικά με το Μάη του 68, τον κύριο Διολιβογιατζή, τον κύριο Κοτσιόπουλο, την κυρία Τσιάμη και βέβαια τον αγαπητό πατέρα Χρήστο. Νομίζω ότι ήταν μια εκδήλωση που μας έδωσε, αν μη τι άλλα, ερεθίσματα για προβληματισμό, για ένα γεγονός το οποίο κυρίως αντιμετωπίζεται με μία συνθηματική διάθεση, δηλαδή χωρίς την διάθεση μιας αναλυτικής του προσέγγισης, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και για το οποίο βάλαμε ένα λιθαράκι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.